Συναγερμός έχει σημάνει στο λιμάνι της Σμύρνης στη Λίμνο. Το πλοίο Blue Star Mykonos με 343 επιβάτες και 77 μέλη πληρώματος βρίσκεται σε καραντίνα από χθες το βράδυ μετά τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος κορονοϊού. Μέλος του πληρώματος εμφάνισε συμπτώματα κορονοϊού στην Καβάλα. Ο γιατρός του πλοίου τον εξέτασε. Άμεσα ειδοποιήθηκε ο καπετάνιος του πλοίου, όπου στις 9.30 κάλεσε ασθενοφόρο. Ο ναυτικός με υψηλό πυρετό μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης. Ωστόσο, το πλοίο μία ώρα μετά αναχώρησε και συνέχισε το δρομολόγιο του δένοντας τη Λίμνο περίπου στις 2 τα μεσάνυχτα. Εν πλώ όμως ανακοινώθηκε ότι το μέλος του πληρώματος θεωρείται ύποπτο για τον ιό COVID-2019. Από Καβάλα ήταν να φύγει το πλοίο 9.30 ώρα. Και μας καθυστέρησαν και έφυγε 10.30. Ναι. Ενώ είδαμε το ασθενοφόρο κάποια στιγμή 10 παρά να έρχεται και να παίρνει κάποιον από το πλήρωμα. Το δείγμα από το ναυτικό εστάλει στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για να ξακριβωθεί αν όντως ο ναυτικός είναι ένα ακόμη περιστατικό ασθενούς με κορονοϊό. Στις 6.30 το πρωί, ο καπετάνιος του πλοίου ενημέρωσε τους επιβαίνοντες ότι το Blue Star θα τεθεί σε καραντίνα τουλάχιστον για 8 ώρες. Λίγο μετά τις 8 το πρωί, 127 επιβάτες αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Λίμνου, αφού πρώτα ενημερώθηκαν από τις τοπικές υγειονομικές αρχές και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας να παραμείνουν σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των εξετάσεων του ναυτικού. Οι 343 επιβάτες και τα 77 μέλη πληρώματος βρίσκονται αποκλεισμένοι μέσα στο Blue Star Mykonos μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του ναυτικού. Επικρατεί ανησυχία και εκνευρισμός. Στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος 7 καταγγέλουν πως άργησαν να τους ενημερώσουν για το περιστατικό. Είχε πάει 4 η ώρα, ήμασταν από τις 1.30 ώρα στο λιμάνι της Λίμνου, δεν μας ενημερώναν. Έφτασε 4 η ώρα, βγήκε ανακοίνωση ότι θα φύγουμε σε λίγα λεπτά, κάτι που δεν έγινε. Και μετά από λίγο μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, θα βγει σε λίγα λεπτά, όλη την ώρα μας το τρέναραν. Το δρομολόγιο ξεκίνησε κανονικά, ναι, αλλά κανονικά, με καθυστέρηση. Ναι, απλά με μία ώρα καθυστέρηση και δεν μας είπαν ότι ήταν για αυτό το λόγο. Ναι. Αυτή την ευθύνη ποιος την παίρνει, ας πούμε, για όλους εμάς. Κανονικά δεν θα έπρεπε να μας διώξουν όλους. Οι 420 επιβαίνοντες περιμένουν από στιγμή σε στιγμή να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του ασθενούς, έτσι ώστε να γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες στην περίπτωση που το δείγμα είναι θετικό.